δείξει 7 λεπτά με το δικό μας το χρονόμετρο. Ήμασταν στα 6. Σφυρίζει το τέλος. Ο Απόλλωνας είναι κυπελούχος της αγωνιστικής περίοδου 2015-2016. Δυστυχώς μπαίνουν στον αγωνιστικό χώρο εκατοντάδες πλέον φίλοι του Απόλλωνα και απέναντι έχουμε επεισόδια με οπαδούς της Ομόνιας. Μακάρι να μην επεκταθούν. Μένουμε στο καθαρά αγωνιστικό κομμάτι, το αξίζει ο Απόλλωνας γιατί φτάνει στην κατάκτηση του τροπέου. Έχω την εντύπωση ότι ο κύριος Σιμούνοβιτς μόλις είδε τον κόσμο να μπαίνει σφύριξε έστω λίγο νωρίτερα το τέλος του απόψινού παιχνιδιού. Νομίζω έτρεξε μέσα σε αποδυτήρια. Σαφώς. Λοιπόν, μέχρι και οι συναδέλφοι να είναι έτοιμοι και καταλάβετε την προσπάθεια και τη δυσκολία τους μέσα σε αυτή όλη την κοσμοσυρωή στον αγωνιστικό χώρο να βρουν ποδοσφαιριστές του Απόλλωνα και να πάρουν πρώτες δηλώσεις από τους φετινούς κυπελούχους. Σύνησα τον Προαυσίνοβιτς, πρώτο γενικό πλέον σχόλιο από τίμηση του απόψινού τελικού. Ο Απόλλωνας έφτασε στην επικράτηση και στην κατάκτηση του τροπέου. Δεν ξέρω εσύ πώς είδες και πώς το αξιολογείς. Άξιζε, ήταν πιο ουσιαστικός. Εκεί που είχε ευκαιρίες σκόραρε και γι' αυτό πήρε κύπελο. Ομόνια. Αυτά που είχε κατοχή, αλλά δεν έφτιαξε καλές ευκαιρίες. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι ο Απόλλωνας, αν δούμε τα στατιστικά,